Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ η κρίση. Είμαστε πάνω από 35-40% κάτω. Το καλοκαίρι ήμασταν παραπάνω. Δικαιολογήσαμε το γεγονός ότι ήταν καλοκαίρι και ο κόσμος πήγαινε για μπάνια. Αλλά και τώρα με την επιστροφή βλέπω, αν και γεμάτο το μαγαζί από κόσμο, είναι πολύ πεσμένες οι παραγγελίες. Δηλαδή προσπαθούν όλοι να μην ξεπερνάνε, ας πούμε, τα 7, 8, 9 ευρώ το άτομο. Εδώ είναι ο ορισμό. Και θα είναι αυτή. Το ποσοστό του ΦΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσαμε να απορροφήσουν τα μαγαζιά γενικότερα, δεν μιλάω μόνο για μένα. Δηλαδή άμα ήταν μία, δυο, τρεις, τέσσερις μονάδες και πέντε ακόμη, να τις απορροφούσαμε. Τώρα ένα 10% πάνω πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ. Και αυτό έχει αντίκτυπο, ας πούμε, και στον πελάτη. Δηλαδή ο κόσμος δυσκολευόταν που δυσκολευόταν, τώρα και εμείς θα δούμε, θα κρατήσουμε ακόμη τις τιμές τις παλιές που έχουμε και θα δούμε στο μέλλον, ας πούμε, πώς, για να μπορέσουμε να βγούμε και εμείς με τα έξοδα και τις υποχρεώσεις που έχουμε. 5 λεπτά. Επειδή το πρόβλημα οξύνεται συνεχώς και ο κόσμος, ο Έλληνας, έχει την ανάγκη να βγει σε ταβέρνες και να πιει τη ρετσίνα του, αυτό είναι, ας πούμε, στο DNA του Έλληνα. Να έκανε κάτι να του δώσει ένα έναυσμα, γιατί οπωσδήποτε ζορίζει τον κόσμο, δηλαδή μια θέση εργασίας, κάτι να κυκλοφορήσει λίγο το χρήμα, να μπορεί έστω να πίνει μια ρετσίνα.